Αυτό ήταν για να ζηταθώ για να ξεκινήσω την εκπομπή. Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη σημείο G. Είναι το τρίτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε. Καταρχάς έχουμε καλεσμένη τη Φως Μπλοκ, τη Φωτεινή Αριστακεσιάν. Δεύτερον, επειδή τώρα ξεκινήσαμε και επειδή ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπάει ο Γερμανός και επειδή έχουμε Πάσχα, τι καλύτερο από το να ξαμολυθείτε σαν τα κατσίκια στους αγρούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα καταστήματα του Γερμανού, για να απολαύσετε τις πασχαλινές προσφορές που έχει για εσάς ο Γερμανός. Και για μένα τις έχει. Άντε, για μένα να κάνει και κάτι καλύτερο, γιατί είμαι και παρουσιάστρια, αλλά και για εσάς έχει πολύ καλές προσφορές. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είμαι μόνη μου. Έχω μαζί μου τον Τζέμι Πρέπ. Τζέμι Πρέπ, έλα μέσα, αν είσαι δύο κόσμος. Είμαι ο γκέιμερ παρουσιαστής τη Ζωέ Πρέ. Και σήμερα. Να πούμε λίγο στον κόσμο τι θα συμβεί. Μπορείς να εξηγήσεις τον κόσμο τι θα συμβεί. Μπορείς να πεις εσύ. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Έχουμε δώρο σήμερα από σε κάθε επεισόδιο γιατί ο Γερμανός είναι κουβαρντάς. Έχουμε. Τι έχουμε. Ένα τρελό hoverboard. Από αυτά που ανεβαίνεις πάνω. Από αυτά που ανεβαίνεις πάνω. Urban Glide 65 Light. Με αξεσουάρ. Ένα Kart Pilot. Ανεβαίνεις πάνω, κάνεις τέτοια. Για να το κερδίσετε, δείτε όλο το επεισόδιο και θα σας πούμε στη μέση του επεισοδίου κάπου. Μην το χάσετε. Πώς θα το κερδίσετε. Φύγε Τζέμφρα τώρα. Ναι, σε το είδα ότι με διώχνει. Πάω πάλι στην αποθήκη. Εκεί να μείνεις. Ποια είναι η Φωτεινή, είναι η Φως Μπλοκ. Φως Μπλοκ, of course. Γεια σου Φωτεινή, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Τιμή μου που με κάλεσε, Ζωή. Ευχαριστώ. Μα, είμαι πάρα πολύ. Δεν σε κάλεσα, εγώ η παραγωγή σε κάλεσε. Εντάξει, αλλά τώρα το πούλησα έτσι για να φανείς καλή και εσύ το χαλάς. Πώς σου φαίνεται το στούντιο? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πριν χάζευα, είχα αποχαυνωθεί, κοιτούσα γύρω-γύρω τις λεπτομέρειες. Πολύ ωραίο. Τα κρέμασες όλα μόνη σου. Τα κρέμασα όλα μόνη μου. Πήγα και τα βρήκα μόνη μου από παλιατζίδικα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ γνωρίζεις τι είναι όλα αυτά εδώ? Γιατί εγώ που είμαι 18 χρονών δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Εσύ όμως. Δεν έχεις προλάβει δηλαδή την κασέτα. Σαν νιάτο. Κασέτα, τι έτσι είναι το με κασέτα. Το μολυβάκι. Κριτς, 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 να πας στο σωστό το σημείο. Άκουγα. Έφη Θόδη σε κασέτα όταν ήμουν μικρή. Η τεχνολογία σε έχει βοηθήσει καθόλου σε αυτή τη φάση με την καραντίνα, ρε παιδί μου? Εννοείται. Τι θα κάναμε χωρίς σειρές που μπορούμε να δούμε εύκολα, χωρίς applications, χωρίς games, χωρίς online τρόπους να μιλήσεις αποστασιακά με τους φίλους σου, να παίξετε οτιδήποτε, να δείτε κάτι παράλληλα και να το συζητήσετε. Άρα είσαι και gamer. Ναι. Τι παιχνίδια παίζεις? Παίζω πάρα πολύ σκληρά παιχνίδια, με έντονη δράση και σκαμπανεβάσματα, όπως Sims, Animal Crossing. Τέλεια. Ταυτόχρονα το είπαμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου gadget? Το κινητό μου, ενώ πιστεύω ότι όλοι. Έναν άνθρωπο να έρθει, ναι, εδώ και να μην το κινητό. Κάτι. Πες μου ποιος θα πει κάτι άλλο. Είναι η προέκταση του χεριού σου. Είναι, άμα δεν έχεις το κινητό σου, όπως τώρα που το έχω με πίσω κάπου για να μην εδώ, δεν νιώθω καλά. Ωραία Φωτεινή. Πόσες μέρες θα άντεχες χωρίς το κινητό σου, πιστεύεις? Πόσες μέρες? Αν νόμιζα θα πεις ώρες. Μέρες. Okay. Κοίταξε, θα άντεχα. Δεν είναι ότι δεν θα άντεχα, αλλά δεν θα περνούσα καλά. Δύο. Πολλές δεν λες. Κοίτα, εντάξει, το κινητό μου πήρες, ενώ συνεχίζω να έχω τον υπολογιστή στο σπίτι. Χωρίς συσκευές δεν θα αντέχω ούτε μια μέρα, τι εννοείς? Φωτεινή. Ζωή. Επειδή εμένα δεν μου συμβαίνει συχνά πλέον. Εσένα σε φλερτάρουν μέσα από τα social media? Ναι. Αρκετά. Αλήθεια. Mm. Για λέγε λίγο κάτι awkward, έτσι πολύ άβολο. Ξέρεις τι είναι το πιο άβολο που μπορεί να κάνει κάποιος που σε φλερτάρει? Α, ξέρω, ναι, εντάξει. Εκτός κάποιες έτσι ιδιαίτερες φωτογραφίες. Εκτός από αυτό που σου θέλει να φανταστώ οικογενειακές. Ναι, ναι. Με την οικογένειά τους. Mm-hmm. Τι άλλο σου έχει συμβεί? Σου έχουν κάνει, ρε παιδί μου, κάτι τρελό, τύπου να είναι ο άλλος στόκερ, να σου στέλνει? Όχι, γιατί άμα κάποιος μου έτσι μου κάνει λίγο καμπανάκι, ότι μου στέλνει υπερβολικά συχνά και αυτό, τον κάνω μπλοκ. Ψεύτικα προφίλ. Ψεύτικα προφίλ, μπλοκ. Φαντάζεσαι. Όλα blog, εύκολα. Ό,τι είναι υβριστικό blog.
Όχι, Stalker δεν νομίζω. Εκτός αν δεν το ξέρω. Από εκεί βγαίνει. Από εκεί βγαίνει. Γι' αυτό τους κάνω. Οπότε ξέρετε, μπλοκ όσοι δεν βλέπετε το φως. Αλλά συνήθως τι, θα στείλουν να πάμε για ένα καφέ ή κάτι ή αυτό και Φωτεινή, το κόβω. Σε βλέπω πάρα πολύ καιρό στα social media και ξέρω ότι δεν με ξέρεις, αλλά να ξέρεις ότι θα ήθελα να βγούμε για ένα καφέ, να τα πούμε αυτά τα μηνύματα. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι που να σε σοκάρει. Όχι. Όχι. Γιατί σου έχει συμβεί σαν κάτι που να σε σοκάρει. Ναι, εμένα μου στέλναν τη διεύθυνσή μου. Όχι, μου έχουν βγάλει φωτογραφία. Δεν ήταν φλερτ όμως. Ήταν μια κοπέλα που με είχε βγάλει φωτογραφία στο μπαλκόνι μου να απλώνω την μπουγάδα και λέει «Α, είμαστε γειτόνισσες, ωραία». Και είμαι σε φάση, ξέρεις, θα μπορούσες να μου στείλεις ότι είμαστε γειτόνισσες και θα σου έλεγα «Ναι, τέλεια, ξέρεις, άμα με δεις έξω, εννοείται, μίλα μου και αυτά». Δεν χρειαζόταν να μου πεις από πού με βλέπεις, ώστε να μην μπορώ να ξαναβγω στο μπαλκόνι μου, γιατί θα νιώθω πάντα ότι από εκείνη τη γωνία ακριβώς με παρακολουθείς. Θέλω να μου δείξεις και να μου μιλήσεις για τη χειρότερη φωτογραφία κατά τη γνώμη σου που έχεις ανεβάσει στο Instagram. Οι φωτογραφίες μου είναι τέλειες. Δεν έχω ανεβάσει κάποια κακή. Αποκλείεται να είναι όλες τέλειες. TikTok, αν μου πεις ναι. Okay. Όταν πρώτο ξεκίνησα. Θέλω να δω το TikTok, το χειρότερο. Ας φέρει κάποιος το κινητό της Φωτεινής, σας παρακαλώ. Λοιπόν, νιώθω ότι πολλά από τα πρώτα είναι cringe, γιατί είχα complex λίγο. Δεν ξέρω, νιώθω ότι μπήκα στον κόσμο των Gen Z και νιώθω λίγο γριούλα. Και επειδή κάνουν πολύ εύκολα bullying και σου λένε «Α, δεν το κάνεις καλά, είσαι cringe». Με είχαν επηρεάσει, τώρα δεν με νοιάζει και νιώθω είσαι ότι... Είσαι boomer. Μου έχει φύγει. Όχι, είσαι... είμαστε millennial. Εσύ, εγώ είμαι millennial, εσύ είσαι boomer. Είχε πάει πολύ καλά όμως. Έχει 90.000 views. Δεν ξέρω γιατί πήγε καλά βέβαια. Πήγε καλά, γιατί είσαι boomer. Με βάλανε σε κάποια save to cringe playlists. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον της τεχνολογίας? Λοιπόν, να απαντήσω σαν vlogger. Αμέ. Ωραία, φαντάζομαι να βγάλουν μια vlog κάμερα. Να μην πολυεργήσουν, γιατί δεν έχω πολλά ψωμιά στο YouTube ακόμα. Μην είναι μέλλον, μέλλον, μέλλον. Και να μπορεί να με ακολουθεί, να αιωρείται. Να μην χρειάζεται να με έτσι να πιάνει το χέρι μου. Και να είναι μπροστά μου. Να έχει κάποιες φωνητικές εντολές που να ακούει τύπου κλείσε λίγο το πλάνο ή άνοιξε το πλάνο, ανάλογα τι θέλω. Φίλε, αυτό είναι τέλειο. Να έχει ή οθονίτσα ή τέτοιο ολόγραμμα από πάνω για να βλέπω πώς είναι το πλάνο. Καλή μπαταρία 4K εννοείται όλα αυτά, ώστε να μου λύσει τα χέρια, μην είμαι έτσι με την κάμερα όλη μέρα και αυτά να... Πόσο έξυπνο! Λυδές! Φωτεινή, πρώτη φορά έπανε κάτι έξυπνο. Και το είπα έτσι δωρεάν εδώ πέρα, κανένα credit. Κόψτε το από το γύρισμα, μην ακουστεί ποτέ! Αν είχες ένα ρομπότ, το οποίο θα το είχες έτσι για να σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου, τι θα το έβαζες να κάνει? Τις δουλειές του σπιτιού. Με το που είπες αν είχες ένα ρομπότ, φαντάστηκα ένα ρομπότ που να μην είναι μόνο σκούπα ρομπότ, να είναι και τα πάντα, δηλαδή τα παντζούρια εκεί, τη σχισμή, τη σπαστική, τις ράγες από τις σειρώμενες okay, πόλεις, δηλαδή να τα κάνει όλα, όλα, τουλάχιστον να είναι λαμπίκο, να μην ασχολούμαι. Τουλάχιστον τα σκέφτεσαι αυτά, γιατί εγώ μου σου φάση, α, υπάρχει εκείνο το σημείο στο παντζούρι. Δεν μπαίνει καν φως από το παντζούρι πλέον, οπότε είμαι σε βάση OK. Τι άλλο, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο να κάνει ένα ρομπότ. Να στραβάει βίντεο. Α, εντάξει μετά... Έχω τον πάνω λέει γι' αυτό. OK, εγώ το ρομπότ θα διάλεγα, να σου πω την αλήθεια. Να με τραβάει βίντεο, δεν γκρινιάζει. Θα κάνει δεν σου λέει, αγάπη μου, δεν μπορεί, βαριέμαι τώρα να σε βγάλω φωτογραφίες ή με έχεις πρίξει να σε βγάλω φωτογραφίες. Το ρομπότ μια χαρά δεν μιλάει. Φωτεινή! Ζωή! Φως μπλοκ! Που τους κάνεις όλους μπλοκ! Ζωή, Television. Που τηλεοράζεις. Θέλεις να πάμε σε ένα ναι. Πάρα πολύ... Θα okay. Παίξουμε. Θες να μου δώσεις 10 εκατομμύρια ευρώ? Είπες ναι. Λοιπόν, Φωτεινή, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα για άλλη μία φορά σήμερα. Γεια σου, Φωτεινή. Λοιπόν, θα παίξουμε, Φωτεινή, ναι. Ένα παιχνίδι αγωνίας και γνώσεων. Θα μας γίνονται κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα πρέπει εμείς να βρούμε τη σωστή απάντηση. Είναι multiple choice. Ωραία, πάμε. Οι ερωτήσεις θα αφορούν εμένα και σένα. Εμένα και εσύ θα απαντάς για μένα και εγώ θα απαντάω για σένα. Okay, άρα πρέπει να δείξω ότι έχω δει τα βίντεο σου. Δεν έχει να κάνει με τα βίντεο μου, έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου. Εντάξει, δεν σε ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Ερώτηση για Φως Μπλοκ. Τι τρώει η ζωή πάντα πριν το γύρισμα? Α. Πίτσα μαργαρίτα με μαύρες ελιές. Β.
Χωριάτικης πανακόπτα της γιαγιάς. Γάμα, αποδομημένο σασίμι ή δέλτα, τόσο θυστικό κούτυρο. Το γάμα, όχι, λέγα. Δεν ξέρω καν τι είναι το σασίμι. Δεν ξέρεις όμως τι είναι, οπότε δεν το τρως κιόλας. Γιατί νομίζεις ότι ξέρω τι τρώω πάντα. Πίτσα φάγαμε, θα φάμε μετά το γύρισμα. Ναι. Οπότε το τρως πριν, άρα αποκλείουμε άλλη μια απάντηση. Το πιο λογικό μου κάνει το φιστικό βούτυρο. Ναι, αυτό είναι, το βρήκες. Σε έχω δει και στο πρωινό σου που βάζεις φιστικό βούτυρο. Σταμάτα, δεν είναι φιστικό βούτυρο, είναι ταχύνη, αλλά το φιστικό βούτυρο μου αρέσει να το τρώω το απόγευμα. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ να απαντήσω εγώ για τη Φωτεινή σωστά. Ερώτηση για Ζωή. Τι έχει σπουδάσει φως blog? Α. Interior designer. Β. Ρομποτική εφαρμογή βιομάζας. Γ. Τουριστικές επιχειρήσεις. Δ. Ζαχαροπλαστική, γιατί τρελαίνεται για κουραμπιέδες. Να πω εγώ κάτι. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι τρελαίνεις για κουραμπιέδες. Μπα. Αλλά επειδή ξέρω το ιστορικό σου, βγάζω τη ρομποτική εφαρμογή βιομάζα. Γιατί? Γιατί θα έχεις φτιάξει το ρομπότ να σου καθαρίζει το σπίτι και να σε βγάζει φωτογραφίες από το να ταλαιπωρείς τον κακομοίρη το πάνω. Ισχύει, ισχύει. Νούμερο 1. Φεύγει ζαχαροπλαστική, γιατί τόσα χρόνια θα μας έχεις φτιάξει κάτι να φάμε. Interior designer could be, but isn't. Οπότε θα πω τουριστικές επιχειρήσεις. Έχω σπουδάσει και τουριστικές επιχειρήσεις και interior design. Αλήθεια. He was a skater boy, she's a cheerleader boy. He was a good enough for her. Εντάξει, έχω καιρό να κάνω. Φτάνει. Όλο αυτό το on ήταν για να σας πω τους όρους του διαγωνισμού και το πώς θα συμμετέχετε τέλος πάντων για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο hoverboard, στο οποίο δεν ήμουν πάνω τώρα, θα είμαι όμως όταν το κερδίσω. Τι πρέπει να κάνετε? 3 απλά βήματα. Subscribe στο κανάλι του Γερμανού. Comment. Πώς λένε το γάτο της Φωσμπλοκ? Γιώρικ. Και νούμερο 3. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link με μία φόρμα. Πάτε, συμπληρώνετε τα στοιχεία στη φόρμα και ο Γερμανός μαζί σας. Φεύγω. Γεια. Ερώτηση για Φωσμπλοκ. Το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί η Ζωή είναι Α. Να τσεκάρει το κινητό της στην τουαλέτα, να κάνει αγκαλιές με τον αγαπημένο της, να παραγγείλει pancakes από το κινητό, να κάνει 50 mountain climbers. Εμένα είναι προφανής η απάντηση. Πασιφανής. Να τσεκάρει το κινητό της στην τουαλέτα. Εντάξει παιδιά, σωστά απάντηση. Είναι το πρώτο, να τσεκάρει το κινητό μου στην τουαλέτα. Ερώτηση για Ζωή. Ποιος είναι ο τίτλος του πρώτου vlog που δημοσίευσε ποτέ η Φωσμπλοκ? Α. Αν είσαι σωστό party animal. Β. Αν δεν είσαι party animal. Μια μέρα στον ελληνικό κοσμό μου. Πολύ φαΐ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι εγώ ποιο είναι. Εγώ είμαι σίγουρη, αλλά θα στα βγάζω ένα-ένα. Okay. Το πολύ φαΐ θα μπορούσε να είναι σήμερα, στη σήμερινή μέρα. Ναι. Μια μέρα στον ελληνικό κοσμό μου. Πιο πολύ για βίντεο της Μεϊμάρογλου μου μοιάζει, παρά για δικό σου. Αν είσαι σωστό party animal, νομίζω ότι δεν θα το εξέφραζες έτσι συντακτικά. Οπότε θα πω, αν δεν είσαι party animal, γιατί λογικά στη Θεσσαλονίκη θα ήσουν στο vlog, θα είχε ζήσει μία νύχτα, α, ήταν τα vlog που δεν μίλαγες. Πρέπει να ήταν τα vlog που δεν μίλαγες τότε. Θα διαλέξω το β. Τι εννοείς? Και τι είναι? Ούτε εγώ ξέρω, περιμένω να πούν. Αν είσαι σωστό party animal. Γιατί δεν θα το έλεγα έτσι? Αν είσαι σωστό party animal. Κάνεις αυτά. Μα εσύ είσαι σε φάση ότι βγήκα, θα το παίρνεγες πιο φάση. Ρίχνεις φως vlog. Yay! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πώς νιώθεις, Ζή? Μιλάει κάποιος. Δεν ακούω. Gaming Battle στο σημείο G, λοιπόν. Σήμερα θα παίξουμε το Assassin's Creed Valhalla μαζί με τη Φωτεινή Φωσμπλοκ που θα σκάσει σε λίγο στο σκηνικό μας. Για όσους δεν γνωρίζουν φυσικά, το Assassin's Creed είναι μια επιτυχημένη σειρά παιχνιδιών από τη Ubisoft, τα οποία έχουν έναν χαρακτήρα stealth adventure με πάρα μα πάρα πολύ δράση. Είναι η 22η κυκλοφορία Assassin's Creed στη σειρά και μας δείχνει την εισβολή των Viking στη Μεγάλη Βρετανία. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή σε PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X και φυσικά PC. Πάμε λοιπόν χωρίς καμία καθυστέρηση να έρθει η Φωτεινή στην παρέα μας και να απολαύσουμε το Assassin's Creed! Καλησπέρα!
καλώς ήρθατε στην καλύτερη gaming εκπομπή που υπάρχει σε όλο το ελληνικό YouTube, aka Gaming Battle στο σημείο G. Είμαστε μαζί με την Post Blog. Και θα παίξουμε το Assassin's Creed Valhalla όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω εδώ πέρα ότι έχει γυναίκα Assassin και νομίζω ότι μπορεί να το αλλάξεις κιόλας. Θα πατήσεις εδώ πέρα στο inventory, Animus και αλλάζεις το appearance. Οκ, τέλειο αυτό. Πρώτη φορά νομίζω το έχω δει σε Assassin's αυτό το πράγμα. Τρελό. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, στη Βαλχάλα λογικά. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά, το game εδώ πέρα μας λέει να πάμε και να κάνουμε rescue την παρέα μας. Okay. Έχεις παίξει ποτέ γενικά σας και τίποτα? Όχι, δεν έχω παίξει καθόλου, μόνο τον φίλο μου βλέπω να παίζει. Okay. Οπότε ήξερα τι λέγεται Eivor ο χαρακτήρας. Ξέρω γενικά το storyline με το attack των Vikings στην Αγγλία. Ναι. Γενικά όλα αυτά με τους θεούς. Ναι. Γενικά αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά, οι Assassins από όσο ξέρω, είναι απόγονοι ενός κεντρικού χαρακτήρα στο Assassin's Creed. Και προσπαθεί να προστατεύσει ουσιαστικά τους Templar, έτσι λέγονται, είναι κάποιοι υπότες, από το να πάρουν τα κομμάτια της Εδέμ. Είναι νομικά, λογικά ένα όπλο που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Λοιπόν, τώρα μου λέει να βρω την παρέα μου και δεν έχω ιδέα που είναι. Και μπορώ και να κρυφτώ κιόλας. Τέλειο. Μας δίνει λίγο storyline, συζητάνε. Λογικά, ναι. Να, κάτι ανέφεραν τώρα το κρου. Λογικά θα μας δώσει κατεύθυνση για το προς τα που είναι οι υπόλοιποι, φαντάζομαι. Φαίνεται έμπιστος. Έχει ωραίο περιβάλλον πάντως γενικά. Μ' αρέσει το design και το χαρακτήρα, έτσι οι πλεξίδες που έχουν βάλει εδώ, τα τατουάζ και αυτά. Είναι πολύ μελετημένα γιατί ήταν πάρα πολύ γνωστοί οι Vikings για τις πλεξούδες τους. Πρόσεχαν πάρα πολύ τα μαλλιά τους. Αυτά πραγματικά δεν τα ξέρω ποτέ εγώ αυτά. Ναι, τους άρεσε πάρα πολύ η προσωπική υγιεινή. Κάνανε full μπάνιο και τέτοια σε αντίθεση με τους Άγγλους. Θα πω εγώ. Και είχαν και πολύ πέραση στις Αγγλίδες, ακόμη και οι άντρες, γιατί πρόσεχαν πολύ την υγιεινή τους και οι Άγγλοι ήταν μπλιά. Έχουν τρελό ανταγωνισμό, πριν καταλάβω. Και οι γυναίκες, ξέρεις, και οι άντρες βασικά, πλεξίδες, μακιγιάς, τέτοια ήταν full. Τρελή Vikings, δεν το περίμενα. Είχαν φοβερή αισθητική. Πέρα από φοβερή μυθολογία, είχαν και φοβερή αισθητική. Ωραία. Λοιπόν, σου δίνω την πάσα και. Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ τέτοιο παιχνίδι. Λοιπόν, είσαι σε restricted area. Okay. Μη σε βρούνε. Να το νομίζω. Κάτσε να κρυφτώ. Αυτό θα κάνω, παιδιά. Εγώ μόνο θα κρύβομαι. Πες μου όμως και τα άλλα κουμπιά τι κάνουν. Με το κύκλο κάνεις crouch, που σημαίνει ότι γονατίζεις, κρύβεσαι γενικά μέσα στα φυτά. Με το R3 μέσα πατημένο, το οποίο είναι ο δεξής μοχλός. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το R3. Ναι, ναι, ναι. Πάω το πατημένο. Ωραία. Κοίτα γύρω-γύρω σου. Μπορεί να σου ανακαλύψει τους εχθρούς σου. Ωραία. Οπότε... Πώς τους βαράω. Λοιπόν, μπες στο ψητό! Λοιπόν, πώς κάνω attack! Μπορείς να παίξεις και stealth, να πας από πίσω τους. Αλλά εγώ δεν θα παίζω stealth επειδή τα βαριέμαι, είναι αλήθεια. Θα το χτύπα κατευθείαν. Οπότε τρέχα πάνω του και πάτα αρένα. Αρένα. Είναι το. Αυτό. Αυτό. Okay. Οπότε τρέχα αριστερά, είσαι αυτό. Κάτσε, εγώ μπορεί να θέλω να το πάρω stealth. Εσένα ποιος σε ρώτησε. Σε κατάλαβε αυτός αριστερά όμως. Χτύπα τον. Νομίζω στην πέσανε. Δεν πειράζει. Θα τους πάω. Νομίζω ότι σε χτύπησε λίγο δυνατό. Ναι, αλλά προσπαθούσα εγώ να βρω το R3. Ωραία, τι πάτω. Προσπαθώ. Κάνε dodge. Ωραία, σκοτώσα τον. Δεν θα το σκοτώσω εγώ. Όχι! Γιατί? Έτσι. Δεν το έχω καλύτερα. Δεν μιλάω. Φωτεινή, ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου για το συγκεκριμένο Assassin's Creed μέχρι τώρα. Καλά, λίγο που το έχω δει, που το παίζει και ο φίλος μου και το έχω παρατηρήσει πολύ περισσότερο από αυτό που είδατε τώρα. Έχει πολύ ωραίο story όντως, έχει πολύ ωραίο περιβάλλον και ακόμη και εγώ που δεν το παίζω ενεργά, μου αρέσει να χαζέψω, να δω τι γίνεται με το story. Πάντα θα ρωτήσω πώς πάει και σε τι φάση είναι. Ωραία, αλλά κλείστε τώρα γιατί θέλω να παίξω. Ναι, εγώ θα παίξω όμως. Εγώ θα παίξω. Είμαι καλεσμένη σου, είμαι καλεσμένη σου. Καταλάβετε, τραβάω. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έλεγε ένα ελευθερό. Ωραία, σώσε την παρέα σου τώρα. Τους έχεις παραμελήσει εδώ πέρα και δίνεις σημασία σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, Φωτεινή, θα παίξουμε το Never Have I Ever. Τι είναι αυτό? Εντάξει, οκ. Θα παίξουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι, το οποίο είναι αυτό που λέει, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν έχω κάνει τσίζα στην πανιέρα. Και εσύ δείχνεις ότι ναι, δεν το έχω κάνει ποτέ ή όχι, το έχω κάνει. Εντάξει. Απάντησε μας αυτό. Ναι, το έχω κάνει. Α, ναι, δεν το έχω κάνει. Περίμενε. Όχι, το έχω κάνει. Α.
Όχι, παιδιά, έχει γίνει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν έχω παρακολουθήσει σχέση μου για να δω αν μου λέει αλήθεια. Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Ποτέ. Μήπως είχε... Άλλο λέει εδώ. Εγώ ποτέ. Θες να το συζητήσουμε μετά. Ήτανε πολύ παρελθόν, δεν έχει γίνει τώρα. Τώρα να το συζητήσουμε. Τώρα θα το έκανες. Όχι. Μη μας βγει και το όνομα ότι είμαστε τίποτα τρελές που πηγαίνουμε κάτω από τα αυτοκίνητα γιατί μας έχει πει ότι είναι στους φίλους του και εμείς το παίζουμε ότι και καλά είμαστε. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα το παράδειγμά σου. Όχι. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Οκ. Okay. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ποτέ δεν έχω κλέψει ιδέα για βίντεο από συνάδελφό μου. Ποτέ. Κλέψει ή εμπνευστεί. Το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το έχω κάνει κι εγώ, αλλά εγώ το έχω κάνει φανερά. Όχι, λάθος. Το έχω κάνει κι εγώ, αλλά το έχω κάνει φανερά. Ναι, κι εγώ, άμα δω κάτι ιδέα από αλλού, το λέω. Εκτός άμα είναι κάτι που το κάνουν όλοι, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω ποιος το έκανε πρώτος. Παρακάτω. Ποτέ δεν έχω πάει κάπου κρυφά από τους γονείς μου. Να πω δηλαδή ότι θα κοιμηθώ σε φίλη μου, ενώ εγώ είμαι μόνο η πάτρα. Ελπίζω η μαμά μου να έχει βρεθεί μέχρι αυτό το σημείο και να μην συνεχίζει να βλέπει το βίντεο. Λέγε. Είμαι σχεδόν 30 και ακόμα φοβάμαι την κατσά. Σχεδόν 30. Μ' άρεσε. Για πες. Καλά, τι. Εσύ πες. Εσύ πες. Εγώ είμαι η hostess. Εσύ είσαι η καλεσμένη. Εντάξει, έχω πει. Θα βγω με τις φίλες μου, ας πούμε, και έβγαινα με κομμενάκια. Ή μην αγχώνεσαι, μαμά, είμαι με τη φίλη μου σπίτι της. Ήμασταν ακόμα έξω. Περίμενε. Δεν έχει τύχη, ας πούμε. Άλλη διάθεση. Δεν έχει τύχη. Εσύ που ήσουν και Θεσσαλονίκη. Να πεις, ξέρω εγώ, ναι, είμαι εδώ, δύο τετράγωνα πιο κάτω και να έχεις πάει στο. Πού είναι και που κάνει μπάνιο, Ποσειδή. Όχι, άμα πήγαινα κάπου εκδρομή, το έλεγα. Α. Δεν είχα θέματα τέτοια. Ήσουν ξενέρωτο παιδάκι. Πες μου κάτι τρελό, ρε, να τρελαθούμε εδώ πέρα. Κοίτα, δεν ήμουν ξενέρωτη, αλλά δεν ήμουν για κάτι επαναστατικό να πω ότι έχω καμιά τρελή ιστορία. Αλλά και οι γονείς μου ήταν πολύ χαλαροί. Δηλαδή, με άφηναν να κάνω πράγματα. Αρκεί να του ειδοποιούσε και να του έλεγα που πάω και με ποιον. Okay. Που δεν το έκανε από ό,τι καταλάβαμε. Εσύ είπα ψέματα. Δεν ήταν τόσο γιατί ήθελα να κρύψω αυτό που κάνω, αλλά όσο για να μην ανησυχούν τόσο. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα... Βέβαια δεν είναι σωστό. Αν κάνει παιδί, θα σου πω εγώ. Να έρθει ο Γιώρεκ αύριο μεθαύριο να σου λέει μαμά, πάω στη φίλη μου, στο φίλο μου τον Τάδε και να τον δει. Τέλος πάντων. Μην βάζει τον Γιώρεκ στο στόμα σου. Ποτέ δεν έχω ψάξει τα likes στα social media του συντρόφου μου. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Τα likes, δηλαδή, τύπου πια του κάνει like. Είσαι σίγουρη ότι κρατάς. Το σωστό κρατάω, δεν κατάλαβες καλά. Με κάλεσες για τσαγάκι και το τσαγάκι το σερβίρεις εσύ, έτσι. Το ξέρεις. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει, παιδιά, δεν γίνεται. Τι εννοείς. Τι εννοώ. Τίποτα. Έλα, αφού τώρα κρατάς αυτό, πρέπει να μας δώσεις. Ωραία, και λίγο... Ωραία, όποιος ψάχνει βρίσκει. Λίγο... Αυτό έχω να πω. Πάμε παρακάτω. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί από κοντά το OnePlus 9 Pro. Προφανώς και ποτέ δεν το ξαναδεί. Τι μας ρωτάει? Never have I ever seen the OnePlus Pro. Yes. Να σου πω, συνήθως αυτά μας τα λένε γιατί έρχεται ο φίλος μου ο Δημήτρης. Ο Πού tech είναι? Expert. Δεν είναι εδώ. Πάτα αυτό εδώ το κουμπί να δεις θα κάνει. Πάτα το, ρε. Θα πάθω κάτι κακό. Μπορεί. Πάτα το. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, κοριτσιά. Λοιπόν, OnePlus 9 Pro. Ένα καταπληκτικό τηλέφωνο. Πάμε λίγο να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 6,7 inches, display fluid οθόνη. Για να δω. Για δε ζωή. Με ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Φοράει πάνω τον Qualcomm Snapdragon 888. Πανίσχυρος επεξεργαστής. Και πάμε να αναλύσουμε λιγάκι τις κάμερες που έχει. Και εδώ είναι η πολύ μεγάλη συνεργασία που έχει κάνει η OnePlus με την Hasselblad. Θα σας δώσω ένα tip μετά τεχνολογικό, κορίτσι, για να το γνωρίζετε. Για λέγε. Λοιπόν, 48 megapixel κάμερα, ο κύριος Φακός, με IMX 789 αισθητήρα της Sony. 50 megapixel ευρυγόνιος φακός, που σημαίνει ότι χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Χωράτε και οι δύο και μη σου που αναφέρεις και τη Βαρβάρα θα χωράει και αυτή. Οκ. Okay. Εγώ χωράω σίγουρα, ναι. Ναι, 100%. Η Βαρβάρα είναι η κόρη του. Γεια σου, Βαρβάρα! Γεια σου, Βαρβάρα. Λοιπόν, συνεχίζω. 8 megapixel τηλεφακός και έχει και έναν φακό για ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ο οποίος συνδυάζεται φωτεινή με τον κύριο αισθητήρα που έχει. Φωτεινή, α. Για να βγάζει πάρα πολύ καλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Άρα διαλέγω εδώ πέρα να βγάλω ασπρόμαυρη. Καλά, έχει πάρα πολύ έφη αυτό. Φόρτιση στα 65 W ενσύρματη και ασύρματη στα 50 W, που σημαίνει ότι θέλουμε το πολύ μισή ωρίτσα με 40 λεπτά από 0-100. Και θα σας δώσω το τεχνολογικό tip, κορίτσια, ότι η Hazelblad που σας είπα προηγουμένως είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην φωτογραφία και ήταν η εταιρεία η οποία συνεργάστηκε με την NASA για να βγάλουμε την πρώτη φωτογραφία που πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Λέγε είναι αυτή μου η φωτογραφία ακριβώς που έχετε δει με τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι. Έχει και το μικρό του αδερφάκι, το OnePlus 9. Μήπως είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Ζωή εσύ το έχεις και το ψάχνω. Ότι το πήρα από πάνω σου γιατί είμαι κλέφτη. Πες μου κάτι, δεν γίνεται να το ψάχνω συνέχεια. Πάντως έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ αυτό έπαθα σοκ. Είναι τέλειο, ναι. Λοιπόν, γεια! Γεια! Bye bye! Εξαφανίζω. Εξαφανίσαμε. Πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης. Πολύ συμπαθητικός. Πάρα πολύ. Απλά μιλάει πολύ. Φωτεινή, καλώς ήρθες στο επεισόδιο του σημερινό σημείο G. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά σήμερα. Λοιπόν, Φωτεινή, θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είμαι σίγουρη λόγω της ηλικίας σου δεν το έχεις ξαναπαίξει ποτέ γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή. Ναι, οκ. Okay. Νόμιζα θα το πας πιο αλλού, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα παίξουμε παντομήμα. Θα έρθει μια γυάλα, η οποία θα έχει μέσα από μια λέξη. Mm-hmm. Ό,τι πιάσεις, αυτό θα πρέπει να μου παντομιμιάσεις. Εγώ ξεκινάω. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ αυτή. Μην τη δω εγώ τη λέξη. Οκ. Okay. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Πότε ξεκινάω? Τώρα. Μωρό, τρελό μωρό που του βγάζεις μέσα υγρά. Ποτό. Πορτοκαλάδα. Κύριος που του πιάνεις τα χέρια και τον παίζεις. Μηχάνημα που βάζεις τα πορτοκάλια. Πορτοκαλοστήφτης. Στήφτης. Αποχυμωτής. Ναι, το ήξερα. Κλείμε, Σιρήν. Κλείμε, Σιρήν. Έκανες... ναι, είναι το... Τι δεν κατάλαβε, συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο που θα χάσει, Φωτεινή. Άντε να δω που κορέδευε σε μένα και το... Περίμενε τώρα να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς το κάνω. 30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Τι. Ωραία. Κρατάς, σαν τιμόνι το κρατάς αυτό που κρατάς. Τάμπλετ. Εντάξει. Παιδιά. Δεν το δέχομαι. Ήταν πιο εύκολο. Μπράβο στην παρουσιάστρια! Έλα, πάμε λίγο πιο δυνατά! Και τώρα που είπαμε τάμπλετ, πάρε ένα πατίνι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να κάνω πατίνι. Ωραία, φέρ το πίσω. Και τώρα που είπαμε τάμπλετ, τι έχω εδώ? Lenovo Tab P11 Wi-Fi. Τάμπλετ ξέρω να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Τι έχεις να κάνεις τάμπλετ? Και καλά, επειδή δεν ξέρω να κάνω πατίνι, το συνεχίζω. Φεύγω. Εντάξει, δεν έχουν όλοι το δικό σου εξαιρετικό χιούμορ. Το τάμπλετ το αφήνεις σε μένα, μπουρμπουάρ. Το αφήνω σε σένα, είναι δώρο. Πώς φαίνεται, Φωτεινή? Ωραίο φαίνεται, δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω. Σου δείξω εγώ γιατί εγώ τα Lenovo τα παίζω στα δάχτυλα. Ωραία, έλα να πάρουμε τη γιαγιά μου. Γεια σου, γιαγιά, τι κάνεις? Γεια σας, πώς την αντέχετε όλη έχω μέρα. Έχω τη Φωτεινή, τη Φωσμπλοκ εδώ πέρα. Αυτή που τη στέλνεις από τα ψεύτικα προφίλ, που τη την πέφτεις, εδώ είναι. Αυτό, είδες τι ωραία βιντεοκλήση. Είχε και WiFi. Είχαμε συνδεθεί τώρα εδώ πέρα που έχουν εκατοστάρα σύνδεση. Μαζί με αυτό εδώ το υπέροχο τάμπλετ. Δεν στέκεται, το έκανα. Έρχεται και αυτό εδώ πέρα το υπέροχο pen. Τέλεια. Το οποίο, εσύ που είσαι καλλιτέχνηδα. Θα ζωγραφίσω. Άμα επεξεργάζεσαι και καμιά φωτογραφία και θες να κάνεις έτσι λεπτομέρειες και να κάνεις καλό quick selection και τέτοια, βολεύουν πάρα πολύ να ξέρεις. Βλέπεις πάρα πολύ TikTok, να φανταστώ έτσι. Γιατί? Γιατί εγώ από το TikTok τα έμαθα αυτά τα όμορφα, τα pens. Το Lenovo Tab P11 Wi-Fi είναι ένα από τα tablet που μπορεί κάποιος να αποκτήσει και μέσω της ενέργειας ψηφιακή μέρημνα, εξαργυρώνοντας το voucher των 200 ευρώ του προγράμματος σε ένα κατάστημα Γερμανός. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Πάντα.
Εντάξει. Ναι, ναι. Οκ. Βρύση τείχου. Λάστιχο. Ποτίζω λουλούδια. Ακουμπάω. Μπάλα του μπάσκετ. Κλωτσάω. Ποδόσφαιρο. Παπούτσια. Γιατί λες άκυρα πράγματα. Δεν λέω άκυρα. Πού χαλάνε τα παπούτσια. Δείξε μου έχεις 30 δευτερόλεπτα. Άμα ήταν παπούτσια θα έκανα έτσι. Δείξε μου έχεις 30 δευτερόλεπτα. Μπαίνω μέσα. Ice skating. Όχι. Rollers. Είναι πολύ λίγα 30 δευτερόλεπτα. Τι ήτανε θα μας πεις. Δεν θες χρόνο να σκεφτείς. Ωραία, μπορούμε άλλο λίγο. Άλλα 30 δευτερόλεπτα για τη φως μπλοκ. Πάμε. Ωραία. Λεκάνη, βάζω μέσα τα ρούχα για το αυτοπλυντήριο και την κοπανάω κάτω. Το αντάπλωσε. Αυτοκίνητο. Hoverboard. Συγγνώμη, πώς γίνεται να είναι το πάτωμα. Είχα εδώ... Περίμενε, hoverboard. Περίμενε. Λάστιχο, τείχος. Μα μου το έχει πει, τι stop κι εσύ. Τουλάχιστον θα κερδίσω. Τι θα κερδίσεις. Θα το βρω. Ελπίζω στις παντομινιές σου να μην είσαι... Καλά. Να μην έχεις την ίδια απόδοση με τις μαντεψιές σου. Κάτσε και θα δεις τώρα. Μπουνιά. Όχι. Σερβιτόρα. Δίσκος. Δυνατός... Τι... Γκαρσόν. Δύναμη. Τι φάση. Είσαι μία δυνατή σερβιτόρα που βάζει πράγματα στα δίσκο της. Παραγγελία. Στοπ. Σκληρός δίσκος, κουκλά μου, σκληρός δίσκος. Ξέρεις τι μπορούσες να κάνεις. Εκεί που είπα δίσκος, να κάνεις έτσι και μετά να κάνεις... Ότι ξέρεις, οκ, okay, δίσκος, υπολογιστής όμως. Εμένα αυτό μου δίνει. Όχι ο δίσκος της σερβιτόρας να συνεχίζω εγώ να είμαι στο καφέ μπαρ. Κέρδισα. Όχι, εγώ κέρδισα, γιατί δεν μου δείξεις ως τιμή. Εγώ κέρδισα. Ζωή έχασες. Ευχαριστώ. Να πάρω εγώ την εκπομπή μήπως. Εντάξει, έλα πάμε να φύγουμε. Έλα να φύγουμε. Έλα γιατί έχουμε και δουλειές. COVID-19, φύγε! Έτσι και ας ακούσει κάποιος, έτσι και ακούει ο Γερμανός, εκπομπή είναι δικιά μου. Το λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το G-App του Γερμανού. Είναι μια εφαρμογή η οποία κάθε φορά που κάνεις τα ψώνια σου, σου δίνει πόντους και σε επιβραβεύει. Μπαίνεις εδώ νας στην εφαρμογή του G-App που επιβραβεύεσαι με κάθε αγορά σου με πόντους. Και αυτούς τους πόντους μετά, ας σου δείξω εγώ που τους εξαργυρώνεις. Αν μαζέψεις πόντους, πας στο Πάρκα Ράου και παρκάρεις τσάμπα. Πας σε αυτό το μουσείο και βλέπεις Ηλούζιος. Παίρνεις εδώ πράγματα, κοίτα εδώ τι έχει, ρούχα, άμα θέλεις να ψωνίσεις, σου δίνει εκπτωτικά κουπόνια. Τίποτα, τσάμπα στα δίνει ο Γερμανός. Άμα μαζέψεις πόντους, παίρνεις και για το Γερμανό κουπόνια. Δηλαδή μπορεί εσύ να θες να πας να κάνεις την αγορά σου να πάρεις τα ακουστικά σου ή το κινητό σου από τον Γερμανό και να σου λέει «Α, κυρία Μαριγούλα, κερδίσατε 50 ευρώ». Έτσι, γενναιόδοροι είναι αυτοί εκεί στο Γερμανό. Είχα κατεβάσει κι εγώ μία εφαρμογή. Αυτά τα που πας, μπαίνεις μέσα και κάνεις ξέστινγκ. Αυτό που στέλνεις στα πράγματά σου, φωτογραφίες. Και είχα κάνει. Το G-App λοιπόν κατεβάστε το. Μπορεί να βρείτε και εκεί έναν tech expert που μπορεί να σας ταιριάζει μενού επικοινωνία. Όνομα, τηλέφωνο, Μαριγούλα, το στέλνω. Έλα. Γεια σας, είναι εκεί ο tech expert. Συνδέστε με παρακαλώ με έναν όμορφο ψηλό γαλανομάτι με καστανά μαλλιά θέλω, έτσι για αλλαγή. Λοιπόν, φως μπλοκ, που τους κάνεις όλους μπλοκ. Ζωέ πρέ, television. Ωραία. Πάμε τώρα να φύγουμε. Γιατί αρκετά έκατσες, έλεος, βαρεθήκαμε τόση ώρα. Όχι, δεν φεύγουμε ακόμα. Πέρασε καλά. Πέρασα τέλεια. Τι δεν φεύγουμε, τελείωσε η εκπομπή. Έχει ήταν. Κέρασμα και θα ράξουμε και μετά, έτσι μου είπες, πίτσες, αυτά. Δεν πάει υπόσχεση αυτή. Ήρθαμε αδειά στο μάχη, έκανα χώρο. Σήκω να φύγουμε. Άκου τώρα να δεις τι έχει.
Ναι. Έχει όντως πίτσα, δεν σου είπα ψέματα. Εντάξει, τέλεια. Αλλά αυτή η πίτσα που φέρνουμε εμείς εδώ, ναι, είναι μια πολύ ειδική vegan, περίεργη τώρα με την νηστεία. Παναγιωτάκη, γιατί με βασανάς, μπορείς να μου πεις? Τι σου έχω κάνει? Σκέψου το. Ήμουνα για μια νύχτα. Ήμουνα εγώ για μια νύχτα, Παναγιωτάκη. Είσαι για πολλές νύχτες. Τότε γιατί με έχεις και τα άλλα καλά, ωγριά γυναίκα? Περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Η Μαριγούλα δεν παρακάλεσε ποτέ. Χριστάκη. Γεια σου, Μαριγούλα. Πού πας? Τελειώσαμε. Όλοι τελειώσατε εκτός από τη Μαριγούλα σήμερα.